Σήμερα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε κάποια θέματα για την τεχνολογία με τον κύριο Ξενοφών Λιαπάκη από την Inter-American, ο οποίος είναι και ο Γενικός Διευθυντής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Πληροφορικής στην εταιρεία. Επίσης, πρόεδρος στο CIO Forum εδώ στην Ελλάδα, το οποίο πρόσφατα είναι και μέλος στο Euro Digital. Αλλά για όλα αυτά θα μας πει ο ίδιος. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα εδώ για να συζητήσουμε θέματα τα οποία συνεχώς αλλάζουν. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογία, κάθε μέρα μαθαίνουμε για κάτι καινούριο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε καταρχάς τι θα πει ψηφιακός μετασχηματισμός. Για την Inter-American, μια εταιρεία η οποία έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι η τεχνολογία είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων της, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ξεκίνησαμε ένα ταξίδι περίπου 10 χρόνια και νομίζω ότι σήμερα και δίκαια θεωρούμαστε ο digital insurer στην Ελλάδα. Ουσιαστικά λοιπόν Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού δεν σημαίνει τίποτα άλλο από τον άνθρωπο ο οποίος με βάση την τεχνολογία εισηγείται αλλαγές, βελτιώσεις, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη, να αυτοματοποιήσουμε πράγματα, ουσιαστικά ό,τι υπηρεσίες και προϊόντα προσφέρουμε προς τον πελάτη να είναι εναρμονισμένο με την τεχνολογία και όλες τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα. Ως προς το Hellenic CIO Forum, έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος στα τελευταία 5,5 χρόνια. Μιλάμε για ένα φόρουμ στο οποίο βρίσκονται οι CIOs των μεγαλύτερων ελληνικών εταιριών. Όσοι δηλαδή στην Ελλάδα δαπανούμε budget, είμαστε εκεί. Και πρόσφατα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε την τιμή να είμαστε ένα από τα 4 ιδρυτικά μέλη του Euro Digital. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Τι είναι αυτό ακριβώς? Ουσιαστικά είναι ένα φόρουμ πάλι, μόνο που όπως στην Ελλάδα στο Hellenic CIO Forum μέλη του είναι οι CIOs των μεγάλων εταιριών, εκεί είναι ουσιαστικά κράτη-μέλη. Όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 27 κράτη-μέλη, έτσι και εκεί έχουμε αυτή τη στιγμή 13 κράτη-μέλη. Εγώ για παράδειγμα είμαι board member όπως και οι αντίστοιχοι πρόεδροι των CIOs όλων των κρατών είναι board member. Παράλληλα έχουμε και άλλα περίπου 1,000 μέλη τα οποία έχουν τη δυνατότητα να είναι μέλη, απλά δεν είναι στο board. Αυτό είμαστε τώρα με έδρα τις Βρυξέλλες και ευελπιστούμε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ιδρυθήκαμε, το να παίξουμε ρόλο, να διαδραματίσουμε ρόλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε δίπλα δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο χώρο της τεχνολογίας και να επηρεάζουμε τις εξελίξεις. Πάνω σε αυτό θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα παράδειγμα, δηλαδή πώς θα μπορούσατε να επηρεάσετε θεσμικά, να το πούμε έτσι? Για παράδειγμα, το Euro Digital έχει διάφορους τομείς με τους οποίους ασχολείται. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλουμε κανένας να ανακαλύπτει τον τροχό. Το ίδιο ισχύει και για το Hellenic CIO Forum, το ίδιο ισχύει και για το Euro Digital. Πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν κράτη-μέλη και τα οποία υπάρχουν οι άλλοι CIOs και υπάρχει εμπειρία από κάποιους που είναι μέλη, είτε στο Euro Digital είτε στο Hellenic CIO Forum, να μπορούν να βοηθήσουν και να μεταφέρουν εμπειρία μεταξύ τους. Ουσιαστικά υπάρχουν πράγματα τα οποία κάποια κράτη είναι πιο μπροστά, κάποια κράτη είναι να τα κάνουν. Όλες αυτές λοιπόν οι εμπειρίες, ο στόχος αυτών των forums είναι να μπορούν να τις ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Ταυτόχρονα, έχοντας μια θέση που ελπίζουμε ότι επηρεάζει σε επίπεδο Ευρώπης, οποιασδήποτε τεχνολογίες, οποιασδήποτε πολιτικές είναι να εφαρμοστούν, θέλουμε να έχουμε λόγο, θέλουμε να μην υπάρχουν τα γραφειοκρατικά μοντέλα, να υπάρχουν πραγματικά επιλογές οι οποίες είναι εναρμονισμένες με την εποχή μας, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα γρήγορα, εύκολα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει την τιμή να κάνει drive το cyber security. Εμείς δηλαδή ως χώρα έχουμε την ευθύνη στο Council, στο Συμβούλιο που έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να έχουμε σαν θέμα όλα τα cyber attacks και ό,τι συμβαίνει, που είναι ένα από τους πιο σημαντικούς και ασφαλιστικούς κινδύνους. Η Ελλάδα ουσιαστικά είναι αυτή η οποία το κάνει drive. Αντίστοιχα υπάρχουν άλλες θεματολογίες που υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και οι οποίες ουσιαστικά καλούνται να κάνουν drive εκείνες τις συγκεκριμένες θεματολογίες. Είτε έχουν σχέση με innovation, είτε έχουν σχέση με Internet of Things, είτε με τηλεματική. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι αρκετά πιο μπροστά από εμάς. Άρα ουσιαστικά είναι ένα φόρουμ στο οποίο ευελπιστούμε ότι ο ένας θα μεταφέρει γνώση στον άλλον και ταυτόχρονα δεν θα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα αποφασίζονται για εμάς σε επίπεδο τεχνολογίας,
χωρίς εμάς. Μάλιστα, να επιστρέψουμε λέμε τώρα από τις Βρυξέλλες και να έρθουμε πάλι στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και να δούμε, να μας πείτε δύο λόγια. Είπατε και πριν και είναι και γνωστό ότι η Inter-American ήταν από τις πρώτες εταιρείες που φέραν τη νέα εποχή της τεχνολογίας και του digital στην αγορά. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια? Καταρχήν, πράγματι η Inter-American ήταν μάλλον η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία και μία από τις πρώτες εταιρείες γενικότερα στην Ελλάδα που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Καταλάβαμε πολύ νωρίς ότι η τεχνολογία θα διαδραματίσει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και επίσης καταλάβαμε πολύ νωρίς ότι το business plan και ό,τι θέλαμε να κάνουμε σε σχέση με το πού βρισκόμαστε τεχνολογικά δεν είχε καμία σχέση και έπρεπε να εξελιχθούμε, έπρεπε να μετασχηματιστούμε. Ουσιαστικά, ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν ίσως περισσότερο των 10 ετών στον ασφαλιστικό χώρο και μάλιστα σε μια αγορά όπου λόγω του αυστηρού regulation που είχαμε παραδοσιακά άργησε η αγορά αυτή να πάρει μπροστά ως προς το κομμάτι του μετασχηματισμού. Πράγματα λοιπόν που επηρέασαν στο μετασχηματισμό και ανάγκασαν τις εταιρείες να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι τους, πρώτα απ' όλα ήταν το ότι η εμπειρία του πελάτη και η συμπεριφορά του έχει αλλάξει δραματικά. Πλέον οι πελάτες δεν συγκρίνουν την Inter-American με την Εθνική ή με την Allianz, που είμαστε αρκετά πιο μπροστά τουλάχιστον σε ελληνικό επίπεδο, αλλά με το Facebook, με το eBay, με το Uber, δηλαδή απαιτούν από τον ασφαλιστή τους να τους παρέχει 24/7 υπηρεσίες μοντέρνες όπως εκείνες οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν, δηλαδή τα social media στα οποία ανήκουν και όλα αυτά. Βλέπουμε επίσης από το πουθενά να εμφανίζονται εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει χρήση μοντέρνων τεχνολογιών. Ευτυχώς δεν έχουν τα brand name που έχουμε εμείς, αλλά παρόλα αυτά παίρνουν μερίδιο της αγοράς. Επίσης υπάρχει το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει πάντα να είμαστε εναρμονισμένοι και πρέπει ουσιαστικά να σεβόμαστε, είτε αυτά λέγονται προσωπικά δεδομένα, είτε αυτό λέγεται εμπειρία του πελάτη, ώστε να του δίνουμε πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες και τα καλύτερα προϊόντα. Και τέλος, είναι μια αγορά που επειδή έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, δυστυχώς τα περιθώρια κέρδους πέφτουν. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσεις τα διαχειριστικά σου έξοδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσεις υπηρεσίες που δίνεις προς τον πελάτη, να τα δίνεις πιο γρήγορα, πιο εύκολα, με χαμηλότερο κόστος, δηλαδή ουσιαστικά χρήση της τεχνολογίας. Πολλοί θα πούνε ότι πλέον σήμερα ο ανταγωνισμός δεν είναι σε μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία όπως είπατε ακριβώς, αλλά σε κάποιες από τις εταιρείες που προαναφέρατε ή σε κάποιο άλλο τεχνολογικό κολοσσό, να το πω έτσι. Πώς έχει θωρακιστεί η Inter-American απέναντι σε αυτή την πρόκληση? Ακριβώς για αυτό το λόγο η Inter-American ουσιαστικά έχει βάλει ως στόχο του να γίνει ένας από τους πιο digital insurer στην Ευρώπη. Αυτό ήταν ο πρώτος στόχος που βάλαμε. Στην Ελλάδα νομίζω ότι ήδη είμαστε αρκετά μπροστά από τον ανταγωνισμό, αλλά ο στόχος που έχουμε βάλει δεν περιορίζεται στα ελληνικά δεδομένα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε βγει ήδη εκτός. Στην Κύπρο ήδη έχουμε βγάλει το Anytime και νομίζω ότι και εκεί αυτό που αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα δείχνει ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και εκτός Ελλάδος δείχνει ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό που έχουμε κάνει είναι ουσιαστικά το να έχουμε ολοκληρώσει ένα πρώτο ψηφιακό κύκλο, να έχουμε κάνει μια σειρά από πράγματα τα οποία πραγματικά είναι η βάση και μας διαφοροποιούν από την αγορά και νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι ουσιαστικά το να εστιάσουμε στο πώς θα δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες στον πελάτη, δίνοντάς του δυνατότητες και υπηρεσίες 24/7 μέσω virtual assistants, μέσω artificial intelligence, μέσω εργαλείων που θα αυτοματοποιούν τις υπηρεσίες και τις ανάγκες του. Για μας ο πελάτης βρίσκεται στο κέντρο και ουσιαστικά ό,τι κάνουμε είναι ακριβώς για να του βελτιώσουμε την εμπειρία σε ό,τι υπηρεσίες θέλει αποζητά από μας. Μια και είστε άνθρωπος της τεχνολογίας, σίγουρα βλέπετε μπροστά στο μέλλον, οπότε θα ήθελα να μας δώσετε λίγο μια εικόνα του πώς θα ασφαλίζεται στο μέλλον ο κόσμος. Είναι σίγουρο ότι πολλές αλλαγές ήδη τις βλέπουμε σε επίπεδο όχι μόνο Ευρώπης και στην Αμερική. Βλέπουμε virtual assistant, ουσιαστικά βλέπουμε δηλαδή ομοιώματα του να του μιλάς, να σου απαντάει και να σχηματίζει μια προσφορά
χωρίς να παρεμβαίνει κάποιος άνθρωπος στη μέση. Βλέπουμε γενικά το χώρο του αυτοκινήτου να αλλάζει. Έρχονται τα driveless αυτοκίνητα. Ουσιαστικά το που θα πάει η ασφάλιση του αυτοκινήτου στα επόμενα χρόνια είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Βλέπουμε drones να εμφανίζονται. Βλέπουμε artificial intelligence στο χώρο του underwriting, στο χώρο της υγείας, να δίνουν σύμβουλες σε προβλήματα υγείας ή με μηχανισμούς fraud detection online real time να μπορούν να κάνουν underwriting και έτσι ώστε να δώσουν την καλύτερη δυνατή προσφορά στον πελάτη και ταυτόχρονα να γνωρίσουν αν υπάρχει κάποια πιθανότητα κάποιος να θέλει να ξεγελάσει το σύστημα. Υπάρχουν υπηρεσίες πλέον που αλλάζουν το παραδοσιακό ασφαλιστικό μοντέλο, γι' αυτό και οι εταιρείες όχι μόνο εισαγάγουν νέες τεχνολογίες, αλλά αλλάζουν και τον τρόπο οι ίδιες με τον οποίο δουλεύουν. Μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Inter-American τον τελευταίο χρόνο δουλεύει κάτω από το agile way of working, όπως λέμε, δηλαδή αλλάζει, δεν δουλεύει πλέον με το παραδοσιακό ιεραρχικό μοντέλο, έχει ομάδες οι οποίες ουσιαστικά είναι αυτό. Οργανωμένες, έχουν περιθώρια να παίρνουν αποφάσεις, έχουν το δικό τους budget, έχουν τρόπο να ελέγξουν, να τεστάρουν, να πειραματιστούν σε επίπεδο αγοράς αν κάποιο προϊόν ενδιαφέρει ή δεν ενδιαφέρει τον κόσμο και αν ναι να γίνει μέρος του business plan της. Έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά εργάζεται και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά παρέχει και δημιουργεί υπηρεσίες προς τους πελάτες της. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν λέμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, συνήθως πάει το μυαλό μας στον κλάδο αυτοκινήτου και συνήθως πάμε στην πώληση μέσω ίντερνετ. Είναι όμως μόνο αυτό το μέρος το οποίο συμβάλλει η τεχνολογία στην ασφαλιστική αγορά? Όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, ουσιαστικά μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες δίνονται στους πελάτες 24/7, μπορεί να μπει και να κάνει το οτιδήποτε θέλει, οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Και σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες απαιτούν και θα απαιτούν πάντα τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Δεν πάει η ψηφιοποίηση, θα τον βοηθήσει τον ασφαλιστικό σύμβουλο να κάνει τα πράγματα, να κάνει τη δουλειά του πιο γρήγορα, χωρίς πολύ μεγάλο κόστος, να δώσει καλύτερη υπηρεσία στον πελάτη, αλλά είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την πλήρη συμβουλή. Υπάρχουν δηλαδή προϊόντα τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να ψηφιοποιηθούν και να μην υπάρχει κανένας ενδιάμεσος και δεν πρέπει. Γιατί είτε ο πελάτης δεν έχει εμπιστοσύνη όταν πρόκειται για κάποιο προϊόν το οποίο απαιτείται γνώση και έχει ιδιαίτερες περιπτώσεις. Συνήθως αυτά τα οποία γίνονται εντελώς αυτοματοποιημένα είναι τα retail προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είμαστε κυρίως στον χώρο του αυτοκινήτου. Υπάρχουν retail προϊόντα σε όλες τις γραμμές παραγωγής, αλλά νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα απαιτούν την εξειδικευμένη γνώση των ανθρώπινων δικτύων. Τώρα, με την εμπειρία σας και στην Ευρώπη, από τη συμμετοχή σας, όπως είπαμε και στο Euro Digital, ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη και τις υπόλοιπες εταιρείες? Καταρχήν, πριν το Euro Digital, το Hellenic CIO Forum ήταν επί 3 χρόνια και εγώ προσωπικά ήμουν board member του Euro CIO. Ένα αντίστοιχο forum που προσπάθησε να κάνει το ίδιο, αλλά νομίζουμε το Euro, αλλά ήθελε να ξεφύγει από τα κράτη-μέλη, ήθελε να το ανοίξει σε επίπεδο εταιριών, κάτι το οποίο εμείς δεν θέλαμε και γι' αυτό και όλα τα κράτη-μέλη που θέλαμε να δημιουργήσαμε ουσιαστικά το Euro Digital. Αλλά μέσα εκεί ήταν πάλι πολύ μεγάλες εταιρείες και μέσω του Euro Digital λοιπόν και μέσω του Euro CIO Forum. Αυτό που βλέπαμε είναι ότι δεν είχαμε να ζηλέψουμε τίποτα απολύτως. Έχουμε καλύτερα μυαλά, αν ξεκινήσουμε κάτι το ολοκληρώνουμε και το ολοκληρώνουμε με πολύ καλύτερη ποιότητα. Υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου στο CIO σε εταιρείες του εξωτερικού όπου στελέχη και στις ομάδες τους είχαν Έλληνες, το γνωστό
το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας, το brain drain, πραγματικά σε όλο το μεγαλείο, εγώ τουλάχιστον το έζησα, το είδα στο εξωτερικό. Το μόνο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγαλύτερα budget. Δεν έχουν καμία μεγαλύτερη ικανότητα, δεν έχουν τίποτα μεγαλύτερο σε επίπεδο ταλέντου, κάτι καλύτερο. Είμαστε νομίζω εισάξιοι ή καλύτεροι. Αυτό όμως που έχουν είναι ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που αντιμετωπίσαμε εμείς επί 8-10 χρόνια τώρα και έχουν πολύ μεγαλύτερα budget για να διαχειριστούν πράγματα. Κύριε Λιαπάκη, όλη αυτή η αλλαγή και όλος αυτός ο μετασχηματισμός, μια και είστε από τις πρώτες εταιρείες, αν όχι πρώτη όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει αλλάξει, έχει προσφέρει στην εταιρεία, την έχει βοηθήσει, ας το πούμε, την έχει μεγαλώσει. Καταρχήν έχει αλλάξει την εικόνα της Inter-American προς τα έξω. Όλοι νομίζω θεωρούν ότι όταν μιλάμε για την Inter-American τη συνδυάζουν με κάτι μοντέρνο, με μια εταιρεία η οποία πάντα καινοτομεί, άρα λοιπόν πράγματι έχει αλλάξει. Έχει βελτιώσει τις υπηρεσίες και αυτό το βλέπουμε ουσιαστικά, κάνουμε μετρήσεις, χρησιμοποιούμε το γνωστό δίκτυο το NPS που δείχνει την γνώμη των πελατών για τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε. Είμαστε και μάλιστα σε επίπεδο ομίλου, είμαστε οι υψηλότεροι σε επίπεδο NPS. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απολαμβάνουν υπηρεσίες και τις αξιολογούν οι πελάτες μας πάρα πολύ θετικά. Και το οποίο δείχνει ότι μάλλον κάτι κάνουμε καλά. Τώρα, η Inter-American μέσα στο DNA της έχει την καινοτομία, άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα που παραδοσιακά εμείς ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε την πρώτη κίνηση και οι υπόλοιποι ακολουθούσαν. Η Inter-American αυτό που θέλει, νομίζω ότι σε ένα μικρό βαθμό το έχουμε ήδη πετύχει, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, θέλουμε να είμαστε το business case, δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα έρχονται, θα επισκέπτονται είτε άλλες εταιρείες είτε πανεπιστήμια, έτσι ώστε να δουν πώς κάναμε πράγματα. Είτε αυτά έχουν σχέση με την τεχνολογία, είτε έχουν σχέση με ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε έχουν σχέση με τον τρόπο που δουλεύουμε. Θέλουμε να είμαστε, δεν ξέρω αυτό αν ακούγεται εγωιστικό, θέλουμε να είμαστε ό,τι είναι η Google σαν περιβάλλον και πηγαίνουν να δούνε πράγματα εκεί και να εμπνευστούν. Εμείς θέλουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και η Inter-American να είναι αυτή που θα το κάνει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα update όσον αφορά την τεχνολογία από τα μάτια της Inter-American. Κύριε Λιαπάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.